όλο τον ελληνικό λαό, ούτε τους λαθρέμπορους έπιασε και ο ελληνικός λαός μείωσε την κατανάλωση κατά 68% και κρυώνει και παγώνει και είναι και στο σκοτάδι γιατί δεν έχει να πληρώσει ούτε το ρεύμα του να θερμανθεί και να φωτιστεί. Ένα, κάτσε να δούμε τι συνδέουν. Και το επικαλέστηκαν για τις, επικαλούνται για να κόψουν δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία κάποιους που πήραν με παράτυπους τρόπους και είναι λίγοι παράνομα συντάξεις, επικαλούνται για να απολύσουν στο δημόσιο κάποιους επίορκους που είναι πολύ λίγοι, το ίδιο κάνουν και με την απελευθέρωση των πληστηριασμών ή το άνοιγμα μιας πόρτας για τις, να έρθει η απαγόρευση πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, για να εντοπίσουν ή να αντιμετωπίσουν κάποιους που είναι πολύ λίγοι και παρονομούν, να την πληρώνει το σύνολο του πληθυσμού. Δεν φταίει τίποτα ο ελληνικός λαός για την ανικανότητα της κυβέρνησης ή των τραπεζών να εντοπίσει είτε μπαταχτσίδες είτε παρονομούντες. Και εν πάση περιπτώσει, φτωχοποίησαν τον ελληνικό λαό. Τώρα θα τον κάνουν και, θα τον κάνουν και άστεγο. Και, δεν κοιτάξτε, νομίζω δεν υπάρχει ότι υπάρχει ανικανότητα. Μπορούν να τους εντοπίσουν. Απλώς δεν θέλουν να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα, αυτή η κουλτούρα. Ενδεχομένως, για να μην δημιουργηθεί αυτό το κλίμα ή αυτή η κουλτούρα. Να ανοίξουν κερκόπορτα για όλο το, για όλο τον ελληνικό λαό. Εμείς διαφωνούμε. Και πετραχίλια. Ούτε λαγούς ούτε πετραχίλια τάζουμε. Μάλλον λαγούς με πετραχίλια. Αλλά θέλω να ολοκληρώσω με κάτι. Κοιτάξτε, θα δείτε. Διαφωνούμε επί της ουσίας να γίνει αυτό το πράγμα το πολύ αντικοινωνικό και βάρβαρο με τους πληστηριασμούς. Και επί του τύπου όμως, δεν νομίζω ότι πρέπει να το πετάμε. Πάνε να περάσουν οι μέρες, περνάνε. Φτάνουμε 31/12 που είναι η προθεσμία για την απαγόρευση πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας και θα έρθουν 2-3 μέρες πριν. Και ενώ οι βουλευτές θα είναι στις εκλογικές τους περιφέρειες και η Βουλή κλειστή, θα πούνε τι να κάνουμε τώρα. Πράξη νομοθετικού περιεχόμενου. Ερήμην της Βουλής. Γιατί φοβούνται ακόμα και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Φοβούνται και την ίδια τους την πλειοψηφία. Αυτό είναι χίλιες φορές αντιδημοκρατικό. Γι' αυτό πήγε ο Σαμαράς χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και εν πάση περιπτώσει, 25 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχουν γίνει. Η Βουλή πετιέται στον κάλαθο της ιστορίας. Το Σύνταγμα γίνεται κουρελόχαρτο μέσα από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, χωρίς να λένε γνώμη οι βουλευτές. Πού θα πάει αυτό το πράγμα. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τρόπους να το θέσει το ζήτημα. Και πρέπει να το θέσει. Μέχρι χθες έλεγα ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία. Τώρα που δεν καταλήξαν σε συμφωνία, ότι παίζουν το θέατρο και θα καταλήξουν σε συμφωνία. Τώρα που, που δεν καταλήξαν σε συμφωνία. Μα δεν καταλάβατε. Καταλήξαν. Περνάτε και λες, ναι, αλλά το περνάμε πράγματι. Σε συμφωνία καταλήξανε. Ακούστε, ανοίγει η κερκόπορτα της άρσης απαγόρευσης των πληστηριασμών. Ανοίγει. Είτε με εισοδηματικά κριτήρια, είτε το 200.000 αντικειμενική αξία. Τις λεπτομέρειες συζητάνε. Τις λεπτομέρειες. Αν θα το κάνουμε τέτοιο εισοδηματικό όριο, με τέτοια αντικειμενική αξία, τις λεπτομέρειες. Έχουν βάλει την ουρά κατά από τα σκέλια. Και είναι πειθαρχική και πειθύνει ό,τι του έχει ζητήσει η Τρόικα. Ενώ τι θα. Συγγνώμη, ρε Σιρήνη, με συγχωρείτε. Συγγνώμη, κύριε Στάντουλη. Θέλω μια συγκεκριμένη. Τι θα κάναμε εμείς. Όχι, τι θα έπρεπε να κάνουν ή τι θα κάνετε εσείς. Θα σας συγκεκριμένα πω. Για το συγκεκριμένο. Καταρχή, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα, θα έπρεπε τουλάχιστον για ένα χρόνο. Ξέρετε, η θέση μας η πολιτική ήταν για 3 χρόνια να συνεχιστεί η απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Αλλά επειδή και πολλοί βουλευτές Νέας Δημοκρατίας Πασόκ έχουν πει για ένα χρόνο. Είπαμε έστω για ένα χρόνο που μπορεί να συγκεντρώσει την πλειοψηφία της Βουλής να μην αρθεί η απαγόρευση πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα ότι με την απαγόρευση των πληστηριασμών μόνο δεν λύνεται το πρόβλημα. Το πρέπει να γίνει και κούρεμα των τραπεζικών δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αν δεν κουρέψεις υποχρεώσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών σε τράπεζες τόσο όσο μειώθηκαν τα εισοδήματά τους τα 4 χρόνια, δεν γίνεται. Κύριε Στρατούλη, δεν γίνεται. Δηλαδή και αυτές οι τράπεζες καταστραφήκανε διότι κάνανε κάτι ασφάλειες ζωής τεράστιες. Ναι, ακούστε να δείτε. Και το πληρώνουμε τώρα. Ναι, άμα κάνανε, να μην κάνανε. Δεν κάνανε. Να θέσουμε και κάτι άλλο. Μέχρι τις 200.000 απαγορεύεται οτιδήποτε. Όχι, κάτι είπε η κυρία Σημακοπούλου. Κοιτάξτε να δείτε. Τι από όλα, κύριε Στρατούλη. Θα σας πω. Αυτό που είπατε, ότι όχι, στο κούρεμα των υποχρεώσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών προς τράπεζες. Δεν είπε κανείς ότι θα χαρίσει δάνεια. Με τη φορολογική του δήλωση μπορεί να αποδεικνύει ότι τα 4 τελευταία χρόνια είχε απώλεια εισοδήματος, είτε γιατί έχασε τη δουλειά του, είτε γιατί μειώθηκαν οι μισθοί του, είτε γιατί ήταν μικρομεσαίος και έκλεισε το μαγαζί του. Και αν αυτό το αποδείξει με τη φορολογική του δήλωση, όσο εισόδημα έχασε, τόσο να μειωθεί. Τι να κάνουμε, κυρία Σημακοπούλου, πήραν δάνεια σε άλλες εποχές και με άλλα εισοδήματα. Δεν μπορούν οι λαϊκές οικογένειες να ανταποκριθούν.
να τις αφήσουμε να πεθάνουν στην πείνα. Να τους αφήσουμε να αυτοκτονούν. Δεν λέμε ψέματα. Δεν λέμε ψέματα. Είναι ανάγκη. Σοβαρές, είναι ανάγκη των λαϊκών νοικοκυριών. Ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις που να προστατεύουν τους αδύναμους και να πιάνουν τους μπατσακτσίδες. Αυτό να κάνουμε. Και σας λέω. Γιατί δεν τους πιάνετε.